σε όλους. Είναι πολύ μεγάλη χαρά που είμαι εδώ. Ευχαριστώ πολύ το Καριέρα GR, τη Φωτεινή και τη Μία για αυτή την πρόσκληση. Είναι πολύ ενδιαφέρον event. Βλέπω πολύ κινητικότητα. Είδα και πολύ κόσμο που ήταν εδώ για το Regeneration, που είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον και που σημαίνει πολλά και προσπαθούν πολλά και θα τα πούμε και καθοδόν. Και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα χρήσιμο τέτοιες πρωτοβουλίες και να μιλάμε και να ανταλλάσσουμε απόψεις σε διαλόγους ανοιχτούς και ειλικρινείς για να καταλάβουμε πού βρισκόμαστε και πώς κινούμαστε. Θα μιλήσω σε δύο σκέλη σήμερα η παρουσία μου. Ένα κομμάτι μικρό θα αφορά έτσι λίγο την προσωπική μου επαγγελματική ιστορία για το πώς έχω φτάσει ως εδώ σήμερα. Και το δεύτερο θα αφορά λίγο τη γνώση που έχω αποκτήσει μέσα από τη δουλειά μου. Δεν είναι μια πονεμένη ιστορία η δικιά μου, ούτε είναι ιδιαίτερα ηρωική. Κυρίως θα έλεγα ότι χαρακτηρίστηκε από τύχη, με την έννοια του τυχαίου, όχι με την έννοια του τυχερού. Έζησα πολλά χρόνια στο εξωτερικό, από μικρός, από 14, στο Βέλγιο και στην Αγγλία. Με ενδιέφερε από μικρός ο δημόσιος διάλογος, η πολιτική με την ευρεία έννοια, η επικαιρότητα, τέτοια ζητήματα. Και πάρα πολύ το θέμα της πολιτικής ως προς τις πολιτικές, δηλαδή το policy making που λέμε στα αγγλικά. Σπούδασα οικονομικά για να καταλάβω κυρίως τον τρόπο σκέψης και όχι τόσο πολύ την επιστημονική του διάσταση. Γι' αυτό και όχι τυχαία συνέχισα μετά σε μεταπτυχιακά που ήταν στην ευρωπαϊκή και διεθνή πολιτική. Στο πανεπιστήμιο δούλεψα στη βιβλιοθήκη, δούλεψα στο ελληνικό παρατηρητήριο, έκανα τον teaching assistant, αλλά ομολογουμένως η ακαδημαϊκή διαδρομή δεν με κέρδισε για την οποία είχα ξεκινήσει. Έκανα ένα διαλληλογραφίας μάθημα δημοσιογραφίας και δημοσιογραφικού γραψίματος προκειμένου να μπορέσω να μετατρέψω τη γνώση που είχα αποκτήσει στο Πανεπιστήμιο για να γράφω πολύ και αναλυτικά κ.ο.κ. σε μια έτσι πιο δημοσιογραφικού επίπεδου ανάλυση και αποφάσισα να γυρίσω στην Ελλάδα και για προσωπικούς λόγους, γιατί ήθελα κυρίως, και να ασχοληθώ με τη δημοσιογραφία. Ήταν τα τέλη της δεκαετίας του 90 τότε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εποχή στην Ελλάδα, γινόντουσαν πράγματα, είχαμε τους Ολυμπιακούς που ερχόντουσαν, έπνεε ένας αέρας αλλαγής, εξυγχρονισμών το λέγανε τότε. Η ιδέα συμμετοχή στο δημόσιο λόγο μέσα από τη δημοσιογραφία μου φαινόταν ιδιαίτερα θελκτική. Γύρισα, άρχισα να κινητοποιώ λιτούς και δεμένους, να μιλάω με κόσμο, να ψάχνω να βρω δουλειά και διαφαίνονταν ήδη κάποιες προοπτικές πολύ καλές. Το επόμενο πράγμα όμως που ήξερα ήταν ότι ξαφνικά ασχολούμαι με την νεανική επιχειρηματικότητα. Από το πουθενά. Τι σχέση έχουν αυτά τα δύο? Σε ένα επίπεδο δεν έχουν καμία σχέση. Και σε ένα βαθμό νομίζω το καταλαβαίνουμε όλοι αυτό. Όμως, άμα δούμε πέρα από τη στενή θεώρηση του αντικειμένου και το κοιτάξουμε σε ένα επίπεδο των απαραίτητων δεξιοτήτων προκειμένου να κάνει κανένας μια σειρά δουλειών, θα βρει ότι δεν είναι πολύ μακριά. Από τότε, από την νεανική επιχειρηματικότητα, έχω δουλέψει σε πολλές δουλειές. Έχω δουλέψει σε μεγάλη εταιρεία, έχω δουλέψει στην παιδεία μέσω της πολιτικής, έχω δουλέψει στον χώρο της ανάπτυξης μέσα της πολιτικής και μέσα στο ΣΕΒ που είμαι τώρα και σε άλλες δουλειές. Συνήθως σύμβουλος ή στέλεχος, ας πούμε. Στην παιδεία, η προσπάθεια αφορούσε κυρίως τη σύνδεση των ΑΕΗ, των πανεπιστημίων, των τεχνικών σχολών, των ΤΕΗ, με τον έξω κόσμο, με απότερο στόχο φυσικά την αγορά εργασίας, η οποία είναι αρκετά παραμελημένη αυτή η σχέση. Γιατί κατά βάθος η παιδεία, εκτός από γνώσεις, παρέχει και εργαλεία. Και αυτό είναι που έχουμε παραμελήσει, γιατί έτσι μας καθιστά και όλους χρήσιμους στους εργοδότες μας, άρα πολύ πιο πιθανό να μπορέσουμε να βρούμε δουλειά. Θα επιστρέψω όμως στο θέμα της παιδείας. Γιατί σας τα λέω όλα αυτά? Γιατί αν είναι κατά βάθος να περιγράψω τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την επαγγελματική μου έτσι σταθερά, ποια είναι τα στοιχεία αυτά, θα έλεγα ότι είναι η σύνθεση, η ανάλυση, η κριτική σκέψη, η αντιμετώπιση προβλημάτων. Και θα έλεγα επίσης ευτυχώς, γιατί ούτε τα χέρια μου πιάνουν, ούτε με τους αριθμούς διασκεδάζω ιδιαίτερα, ούτε καλλιτεχνική φλέβα έχω και ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε αποδείχθηκαν στοιχεία που μου ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Σήμερα στο ΣΕΒ η δουλειά μου περιλαμβάνει τη σύνθεση διαφορετικών απόψεων, διαφορετικών μεγεθών επιχειρήσεων, διαφορετικών αναγκών, τη σύνδεση δημοσίου ιδιωτικού, εγχώριας και διεθνούς εμπειρίας, τη σύνδεση ανθρώπων μεταξύ τους, ανθρώπων με επιχειρήσεις, ανθρώπων με πληροφορία, σε όλα τα επίπεδα. Σε αυτή τη δουλειά, ένα από τα πράγματα που κάνουμε είναι κατά καιρούς κοιτάμε και βιογραφικά, γιατί θέλουμε να προσλάβουμε ενδεχομένως κάποιον. Τι ψάχνουμε σε αυτά τα βιογραφικά? Εκτός από τα προφανή, δηλαδή σπουδές,
το αντικείμενο, βασικές ψηφιακές γνώσεις, αγγλικά και το καθεξής. Ψάχνουμε την εμπειρία και τις εμπειρίες. Και αυτές που έχουν προκύψει μέσα από όλων των ειδών τις δραστηριότητες. Δεν είναι απαραίτητα πιο σύνθετες αυτές οι δεξιότητες που προκύπτουν. Είναι όμως λιγότερο, πώς θα τις πούμε, θα τις χαρακτηρίσουμε λιγότερο αντικειμενικές. Είναι περισσότερο υποκειμενικές. Πράγματα όπως η κατανόηση ιδεών, η μεταφορά αριθμών σε κείμενο, σε επιχείρημα, η δημιουργική και συνθετική σκέψη, η αναγνώριση προβλημάτων, η λύση προβλημάτων, η δημιουργία επιχειρήματος. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία τα ψάχνουμε και τα χρησιμοποιούμε. Τι είναι όλα αυτά? Αυτά είναι τα soft skills. Δεν έχουμε βρει δόκιμο ελληνικό όρο. Λένε ήπιες δεξιότητες κάποιοι. Δεν ξέρω ποιος είναι ο δόκιμος όρος. Εγώ θα χρησιμοποιήσω τον soft skill. Αν έχετε εσείς οποιοδήποτε να προτείνει κάποιον καλύτερο όρο, παρακαλώ. Τι είναι αυτά? Στην ουσία πρόκειται για μη τεχνικές ικανότητες και δεξιότητες. Και γιατί είναι σημαντικές? Μόνο άμα δούμε πόσες είναι και πώς έχει εξελιχθεί αυτός ο αριθμός τα τελευταία χρόνια, θα το καταλάβουμε. Τη δεκαετία του 80, τα soft skills τα οποία οι επιχειρήσεις έψαχναν ήταν τρία. Συμπεριφορά, γιατί υπήρχαν βασικές ελλείψεις, πρωτοβουλία και αξιοπιστία. Τη δεκαετία του 90 προστέθηκαν, εκτός των τεχνικών πάντα δεξιοτήτων, προστέθηκαν βασικές και κοινωνικές δεξιότητες. Βασικές όπως επίλυση προβλημάτων, χρήση νέων τεχνολογιών και γλώσσες, και κοινωνικές όπως επικοινωνία και συνεργασία. Στη συνέχεια προσθέθηκε η καινοτομία, η προσαρμογή, οι ψηφιακές δεξιότητες, τεχνολογικές άλλες δεξιότητες και προσωπικές δεξιότητες όπως αίσθηση ευθύνης, ικανότητα μάθησης, διαχείριση αλλαγών, πρωτοβουλία. Σήμερα είναι πάνω από 20-25 όλες αυτές. Από τις 4 που ψάχνανε επιχειρήσεις έχουν πάει στις 25. Σε 5 χρόνια μπορεί να είναι 50 αυτές. Ομαδικότητα, δημιουργικότητα, διάθεση και επιδίωξη για μάθηση, δέσμευση, σχεδιασμός, στοχοπροσήλωση, κριτική σκέψη. Όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία δεν τα μαθαίνουμε απαραίτητα στο σχολείο με την ευρεία του έννοια. Τα μαθαίνουμε μέσα από μια καθημερινή τριβή με ζητήματα, μέσα από δουλειά, μέσα από εθελοντική εργασία, μέσα από, πώς να το πω, τριβή μέσα στην κοινωνία. Οπότε και αυξάνουν οι ανάγκες σε δεξιότητες και γίνονται και πιο σοφιστικές, αφού πιο πολύπλοκες. Και είναι απόλυτα φυσιολογικό αυτό, γιατί έχουμε ένα κόσμο και προβλήματα τα οποία γίνονται ολοένα και πιο σύνθετα. Μόνο και μόνο οι ψηφιακές δεξιότητες, που παλιότερα δεν υπήρχαν καν, σήμερα είναι, χωρίζονται σε βασικές, που είναι η επεξεργασία της πληροφορίας, η επικοινωνία, το ψηφιακό περιεχόμενο, ακόμα και κάποιες λύσεις, σε τεχνικές, cloud computing, big data, analytics και ούτω καθεξής, και ακόμα και οριζόντιες, όπως η διαχείριση της πολυπλοκότητας, η δημιουργικότητα και η διαβίου μάθηση, κυρίως το μαθαίνω να μαθαίνω, όχι το διαβίου μάθηση όπως το έχουμε μάθει εμείς, που είναι μια προγραμματικού τύπου διαδικασία. Αυτή φυσικά είναι τάση και διεθνώς, δεν είναι μόνο στην Ελλάδα. Έχουμε τεχνολογικές αλλαγές που αλλάζουν ταχύτατα τον κόσμο που ζούμε, ταχύτατα τον κόσμο της παραγωγής, τις ανθρώπινες σχέσεις και φυσικά και την εργασία. Ρομποτική, αυτοματοποίηση, τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, κατά κάποιο τρόπο παραδόξως, εκτός από τις βασικές τεχνικές τους γνώσεις, απαιτούν πάρα πολλές soft δεξιότητες. Και αυτό γιατί, όπως και να το κάνουμε, πιο σύνθετη σκέψη χρειάζεσαι αν θα πρέπει να χειριστείς ένα ρομπότ, από ότι αν έπρεπε να χειριστείς μια μηχανή κλωστική πριν από 100 χρόνια. Και λέω ρομπότ. Ρομπότ δεν έχουμε πια μόνο στη βιομηχανία, όπως νομίζουμε. Έχουμε στις μεταφορές, έχουμε στην ιατρική, ακόμα και στα χρηματοοικονομικά έχουμε ρομπότ που αντικαθιστούν δουλειές. Άρα, τι παράγουν όμως αυτά τα ρομπότ μεταξύ άλλων? Παράγουν πληροφορία, παίρνουν αποφάσεις και πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να τα διαχειριστούν αυτά όπως έρχονται. Προσέξτε, δεν λέω ότι τα ρομπότ μας παίρνουν τις δουλειές. Λέω πως αυξάνει ο αριθμός των αλλαγών και οι απαιτούμενες δεξιότητες για την προσαρμογή σε αυτές τις αλλαγές. Λέω πως μονιμότητα δεν θα τύχει σε κανέναν από εμάς και πως πρέπει να διασφαλίσουμε τη δυνατότητα προσαρμογής και διαρκούς προσαρμογής. Προσαρμογή δεν γίνεται άπαξ, θέλει συνέχεια, γιατί αλλάζει και αλλάζει και ο ρυθμός, όχι μόνο ο κόσμος, και ο ρυθμός των αλλαγών. Σήμερα
οι απόψεις συγκλίνουν πως ο μέσος επαγγελματίας, εμείς, εσείς, θα αλλάξει μεταξύ 10 και 15 δουλειές, αν όλα πάνε καλά. Στις προηγούμενες γενιές αυτό ήταν ανήκουστο. Πριν από 6 χρόνια είχα πάει στο πλαίσιο της δουλειάς μου τότε σε διάφορα πανεπιστήμια. Τότε το στατιστικό ήταν μεταξύ 6 και 10 δουλειές. Αντιλαμβάνεστε, σε 6 χρόνια έχουν γίνει 15. Υπάρχει βιβλιογραφία που λέει ότι θα αλλάξεις 5 καριέρες, όχι 5 δουλειές. 5 καριέρες. Αντιλαμβάνεστε δηλαδή την ανάγκη διαρκούς προσαρμογής. Το World Economic Forum έβγαλε τον Ιούλιο μια μελέτη που λέει ότι το 30% των επαγγελμάτων που υπάρχουν σήμερα, το 2020, δηλαδή μεθαύριο, δεν θα υπάρχουν πια. Αυτό δεν είναι ακριβώς πρωτοφανές. Έχει ξανασυμβεί η τεχνολογία να αντικαθιστά επαγγέλματα. Η βιομηχανική επανάσταση το έκανε αυτό. Αλλά η ταχύτητα έχει αλλάξει. Θα μου πείτε, τι μου λέτε εσείς. Εδώ εμείς δεν δουλεύουμε καν. Εδώ είμαστε, δεν βρίσκουμε καν δουλειά για να τη χάσουμε από τη ρομποτική. Και είναι αλήθεια, την ανεργία την ξέρετε, τη βιώνετε πολύ καλύτερα από όλους μας και ως γενιά και εσείς συγκεκριμένα. Είδα τα χέρια που ανέβηκαν πριν. Και οι πτυχιούχοι, όπου συμπεραίνω ότι οι περισσότεροι από εσάς είστε ή κοντά. Και παρόλα αυτά, οι επιχειρήσεις ψάχνουν και δεν βρίσκουν. Γιατί? Τι λείπει? Λείπει γνώση? Οι επιχειρήσεις δηλώνουν δυσκολία να βρουν το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό για να καλύψουν θέσεις. Δεν βρίσκουν τις δεξιότητες και δεν βρίσκουν τα soft skills. Αυτό είναι πρόβλημα, ειδικά αν συνδυαστεί με το γεγονός ότι από τις ίδιες έρευνες, της Endeavor και της EY σε συνεργασία με το ΟΠΑ, ότι το 82% των φοιτητών και των νέων αντιλαμβάνεται ότι η εκπαίδευση δεν τους προετοιμάζει για την αγορά εργασίας. Άρα, ουσιαστικά, επιχειρήσεις και άνθρωποι έχουμε βρεθεί στις αντιπέρα όχθης ενός χάσματος, το οποίο δεν εξυπηρετεί κανέναν. Και δεν εξυπηρετεί κανέναν γιατί οι ανάγκες επιχειρήσεων και ανθρώπων είναι σε μεγάλο βαθμό αμοιβαίες. Δεν υπάρχουν επιχειρήσεις χωρίς ανθρώπους και δεν υπάρχει δουλειά χωρίς επιχειρήσεις. Και κατά κάποιο τρόπο, όπως οι άνθρωποι πρέπει να αναπτύσσουν τις δεξιότητες, έτσι και οι επιχειρήσεις πρέπει να κάνουν το ίδιο. Ουσιαστικά, φανταστείτε ότι η οργάνωση και η εταιρική διακυβέρνηση είναι ένα είδος δεξιότητας για μια επιχείρηση. Η θέσπιση ενός ρόλου μέσα σε μια επιχείρηση, τι να πω, Chief Innovation Officer, είναι η δημιουργία μιας δεξιότητας. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ασχολείται με την καινοτομία, ο Chief Innovation Officer, οριζόντια και κάθετα, όλη μέρα, κάθε μέρα, και προχωράει κάποια θέματα και η εταιρεία γίνεται καλύτερη σε αυτή τη λογική. Οπότε αυτό το γεφύρωμα δεξιοτήτων του χάσματος είναι αναπτυξιακή προϋπόθεση και ζήτημα επιβίωσης ταυτόχρονα. Αλλιώς, τι θα γίνει, οι επιχειρήσεις θα ψάχνουν δεξιότητες απ' έξω και οι εργαζόμενοι ή οι ενδυνάμοι εργαζόμενοι θα πρέπει να πάνε αλλού για να βρούνε, να ψάξουν την τύχη τους. Απάντηση είναι προφανώς η παιδεία. Αλλά ακόμα και σε χώρες που έχουν πάει καλά τα τελευταία χρόνια, η Φινλανδία, μιλάει πολλοί κόσμοι για τη Φινλανδία και το πώς κατάφερε και προσάρμοσε την παραγωγική της βάση και βρέθηκε με την Nokia και άλλες εταιρείες πολύ μπροστά, η Φινλανδία είχε κάνει αλλαγές στην παιδεία 20 χρόνια πριν. Οπότε παίρνει πάρα πολύ χρόνο. Εδώ εμείς ακόμα συζητάμε για το αν θα πρέπει να έχουμε επιχειρηματικότητα στα σχολεία ή αν θα πρέπει να έχουμε ή αν θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα σε ειδικότητες, όπως τεχνολογία τροφίμων, για παράδειγμα, που έχουμε μεγάλη παραγωγική δυνατότητα, αλλά καμία προτεραιότητα σε επίπεδο παιδείας. Έχουμε λοιπόν ένα σετ δεξιοτήτων το οποίο ζητείτε και το οποίο, έτσι συνοψίζοντας σιγά-σιγά, θα προσπαθήσω να βάλω σε κουτάκια. Το πρώτο είναι η κριτική σκέψη και αντιμετώπιση προβλημάτων. Τι εννοούμε? Εννοούμε όχι μόνο τις σωστές απαντήσεις σε ζητήματα, αλλά και τις σωστές ερωτήσεις. Από εκεί ξεκινάει η σωστή απάντηση. Όλο και περισσότερες δουλειές θα τις βρούμε σε μορφή project, το οποίο σημαίνει διαφορετικές ομάδες, διαφορετικούς χώρους, διαφορετικές προσεγγίσεις. Άρα το status quo είναι σπανίως δεδομένο. Πρέπει συνέχεια να αναρωτιόμαστε και να ρωτάμε. Το δεύτερο είναι συνεργασία και επιρροή.
Όπως οι δουλειές είναι όλο ένα και περισσότερο ημιμόνιμες ή ημιαπασχόλησης ή εξ αποστάσεως, η συνεργασία που απαιτείται είναι συχνά από μακριά, χωρίς κοινές αναφορές, συχνά χωρίς να τον ξέρουμε τον άλλον. Η τεχνολογία το επιτρέπει, άρα εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το κάνουμε. Αλλά αυτό αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο οι ιεραρχικές δομές λειτουργούν. Είναι πολύ λιγότερο δυνατό να λειτουργήσεις ιεραρχικά σε μια δικτυωμένη εξ αποστάσεως σχέση επαγγελματική, από ότι είναι σε μια ρητή μέσα σε ένα γραφείο κατάσταση. Οπότε οι συμμαχίες έρχονται ως κλειδί για την ηγεσία. Το τρίτο είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα. Ο κόσμος είναι σύνθετος, αβέβαιος και ασταθής. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να είμαστε σε θέση να σκεφτούμε στρατηγικά, αλλά και να μαθαίνουμε διαρκώς, αυτό που είπα και νωρίτερα. Η τεχνολογική εξέλιξη έχει μειώσει την προβλεψιμότητα ουσιαστικά των αλλαγών, άρα χρειαζόμαστε να τα χαρακτηρίσω skills on demand, ανά πάσα στιγμή να μπορούμε να καλλιεργήσουμε κάτι καινούριο. Το τέταρτο, και θα πάω γρήγορα, είναι η πρωτοβουλία, όπου πρέπει διαρκώς να ψάχνουμε για ιδέες, ευκαιρίες, στρατηγικές που θα φέρουν βελτιώσεις προσωπικά είτε αφού δουλεύουμε. Η αποτελεσματική γραπτή και προφορική επικοινωνία, καθαρή σκέψη, στήσιμο επιχειρήματος, πάθος, σύνθεση, σύνοψη. Η ανάλυση πληροφορίας, από τα fake news μέχρι τα αληθινά, βαλόμαστε συνέχεια, πρέπει να μπορούμε να την αξιολογούμε και να λειτουργούμε καλύτερα και ως εργαζόμενοι, αλλά και ως πολίτες, αν θέλετε. Και τέλος, η περιέργεια και φαντασία, η οποία φυσικά δεν σκότωσε τη γάτα, η περιέργεια, αλλά οδήγησε στην καινοτομία. Και ο ίδιος ο Αϊνστάιν είχε πει κάποτε πως η φαντασία είναι πιο σημαντική ακόμα και από τη γνώση. Νομίζω ότι, αγαπητοί φίλοι και φίλες, εάν η βασική μας ανάγκη είναι η ανάγκη προσαρμογής σε διαρκώς μεταβαλλόμενα δεδομένα, τότε πρέπει να μάθουμε δοκιμάζοντας, παθαίνοντας και μαθαίνοντας. Άλλωστε, το μεγαλύτερο πρόβλημα με την εμπειρία, όπως λένε, είναι πως το διαγώνισμα είναι πριν το μάθημα. Από αυτή την έννοια, δεν υπάρχει καμία δουλειά που να μην προσφέρει κάτι σε επίπεδο δεξιοτήτων. Δεν υπάρχει κανένα σεμινάριο που να μην παρέχει τουλάχιστον λίγη γνώση. Καμία μαθητεία που να μην παρέχει εφόδια. Δεν είμαι εδώ για να δώσω συμβουλές, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μπορώ να αντισταθώ. Οπότε, οι συμβουλές μου είναι οι εξής. Εξαντλήστε κάθε δυνατότητα κατάρτισης, μάθησης, άτυπης ή τυπικής. Όσοι είστε σε πανεπιστήμια, ΤΕΙ, σχολές, ενοχλήστε τους καθηγητές σας και όλες τις δομές μέσα εκεί να σας φέρουν σε επαφή με επιχειρήσεις, με άλλα ιδρύματα, με προβλήματα. Όσοι δουλεύετε, μην ξεχνάτε ποτέ να μαθαίνετε διαρκώς και να βελτιώνεστε διαρκώς. Αρπάξτε κάθε ευκαιρία ομαδικού ή συνεργατικού project και ψάξτε για λύσεις. Η ταχύτητα προσαρμογής σας θα σας εκπλήξει. Οργανισμοί όπως το Career.gr, το Regeneration που είδαμε πριν, κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά. Ανοίγουν δρόμους. Αξιοποιήστε τους όσο μπορείτε. Μεγάλα πανεπιστήμια του εξωτερικού έχουν ανοίξει τα reading lists τους, δωρεάν. Μπείτε και διαβάστε. Πηγαίνετε σε events, σαν το σημερινό, και κρατάτε τους ορίζοντές σας πάντα ανοιχτούς. Δουλέψτε τα δυνατά σας σημεία. Δεν είναι όσο παράδοξο όσο ακούγεται. Σίγουρα δεν είναι όλες οι δεξιότητες για βιογραφικό. Κάποιες είναι για το cover letter, κάποιες αναλώνονται ως κλισέ. Κάλες γίνονται γνωστές μόνο σε κλειστό κύκλο. Σίγουρα όμως όλες αξίζουν. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν νιώθουμε όλοι αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα εμπνέει. Όμως τι είναι η Ελλάδα και η παραγωγική της δύναμη? Είναι οι άνθρωποι της. Άρα είναι στο χέρι μας να εμπνεύσουμε και να εμπνευστούμε και να μην σταματήσουμε να μαθαίνουμε. Γιατί η ανάγκη διαχείρισης αλλαγών δεν προκύπτει κατ' επιλογή. Μας επιβάλλεται και πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Σας ευχαριστώ πολύ.